Φόρουμ επικαιρότητας, κυρίες και κύριοι, και μετά το σύντομο και απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, επανερχόμαστε και συνεχίζουμε τον τηλεοπτικό μας διάλογο. Κύριε Βαβλιάρα, μείναμε στο κομμάτι του προγράμματος που αφορά την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Θέλω να μου δώσετε έτσι μια εικόνα. Ο πρωτογενής τομέας, οι επιχειρήσεις που αφορούν τον πρωτογενή τομέα, εντάσσονται στο πρόγραμμα ή μένουν εκτός? Κύριε Παπαδόπουλε, οι επιχειρήσεις οι οποίες εντάσσουν, μάλλον αυτές που δεν εντάσσονται, είναι ο πρωτογενής τομέας όλος, ακόμα και η πρώτη μεταποίηση. Γιατί θα πει στο ΠΑ, θα πει στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Επίσης, δεν εντάσσονται οι επιχειρήσεις που είχαν έναρξη επαγγέλματος από 1/19 και κατά δω. Άρα βλέπετε ότι πάρα πολλές επιχειρήσεις μένουν εκτός. Έτσι κι αλλιώς, από 1/1/2019 οι επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει ανέναρξη δεν εντάσσονται. Δεν εντάσσονται. Όπως και όλες οι επιχειρήσεις που έχουν σχέση με τον πρωτογενή τομέα. Άρα βλέπετε ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των επιχειρήσεων βγαίνει εκτός. Άρα οι επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα και έχουν ελπίδες να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν θα είναι αρκετά πιο λίγες. Ναι. Μου δώσατε αφορμή για αυτό που είπατε όσο αφορά το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, το ότι εντάσσεται με αυτές οι επιχειρήσεις, ακόμη και τις πρώτες μεταποίησης εκεί. Να σταθώ λίγο και να δω πώς λειτουργείτε σε ό,τι αφορά το επιχειρήν στον πρωτογενή τομέα, με δεδομένο ότι βλέπετε ότι υπάρχουν στην περιοχή καλλιέργειες, οι οποίες έχουν και μια πρωτοπορία, και αναφέρομαι στην καλλιέργεια της πατάτας, όπου γενικά η ευρύτερη περιοχή της πρώην Δημοτικής Ενότητας Ελισπόντου, αλλά και πολλές περιοχές σιγά σιγά αρχίζουν να καλλιεργούν πατάτες σε μεγάλες ποσότητες, όμως υπάρχουν τεράστια κενά. Για παράδειγμα, η όποια παραγωγή, το κέρδος πηγαίνει στους μεσάζοντες, στον έμπορα. Υπάρχει ένα τεράστιο κενό, ένα έλλειμμα σε ό,τι αφορά τις υποδομές. Έχετε στο σχεδιασμό σας να αξιοποιήσετε εγκαταστάσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή χρήζουν απραξίας, είναι σε μη λειτουργία, να τις αξιοποιήσετε και να τις δώσετε στον κομμάτι αυτό των παραγωγών για να τις αξιοποιήσουν? Κύριε Παπαδόπουλε, δεν το λέω σήμερα, αλλά αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα, το προεκλογικό μας πρόγραμμα. Γνωρίζετε ότι ένα από τα βασικά μας θέλω είναι η μεταποίηση. Είναι αυτά που λείπουν από τη Δυτική Μακεδονία. Δεν μπορούμε να παράγουμε πατάτες όπως λέτε και να τις στέλνουμε στο τσουβάλι και να μας τις παίρνουν οι άλλοι. Ή θα πρέπει εδώ κάποιοι επαγγελματίες, κάποιοι επιχειρηματίες να αναλάβουν την ευθύνη τους και συγγνώμη λιγάκι να πω κάτι που θα πρέπει να το ακούσουν όλοι νομίζω. Η περιοχή μας απαξιώθηκε σχεδόν οικονομικά. Όσοι είχαν επενδύσει στην περιοχή, ένα παράδειγμα, είχαν ένα σπίτι με 300 χιλιάρικα, έχει γίνει 120. Όσοι είχαν επενδύσει, βλέπουν τις επενδύσεις τους να χάνουν. Για να μπορέσουν να ξαναπάρουν, πρέπει να ξαναανθίσει η οικονομία στην περιοχή. Άρα, πέρα από τους φορείς, πέρα από την κεντρική εξουσία, από την περιφέρεια, από το Δήμο, θα πρέπει και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χρήματα να τα επενδύσουν στην περιοχή για να μπορέσουν και τα δικά τους περιουσιακά στοιχεία να ανέβουν, αλλά και να έχουν και θέσεις εργασίας και να βγάλουν χρήματα και αυτοί. Εκτός από τους επαγγελματίες που θα μπορούσαν να κάνουν τη δουλειά αυτή, προσπαθούμε να πείσουμε τους παραγωγούς να κάνουν ομάδες παραγωγών. Υπάρχουν προγράμματα στα οποία μπορούν να ενταχθούν, μπορούν 3, 5, 8, 10 επαγγελματίες οι οποίοι μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους, να κάνουν μία ομάδα παραγωγών, ανώνυμη εταιρεία θα κάνουν, ομόρφη εταιρεία θα κάνουν, να πάρουν ένα πρόγραμμα και να μπορέσουν να τυποποιήσουν αυτό το προϊόν τους, να μην το στέλνουν χήμα προς τα κάτω. Να γίνουν επαγγελματίες οι ίδιοι. Ναι, δηλαδή. Αυτό σας το είπα κύριε Βαβλιάρα, γιατί με αφορμή το καθεστώς το περιβάλλον της απογεννητοποίησης, νομίζω ότι πολλά πράγματα τα οποία θα τα διεκδικήσουν οι πολίτες και οι παραγωγοί στη Δυτική Μακεδονία θα υλοποιηθούν και θα υλοποιηθούν πολύ σύντομα. Γι' αυτόν τον λόγο το ότι αυτός ο νευραλγικός τομέας της παραγωγής, καλή ώρα πατάτα, που έχει μια πρωτοκαθεδρία και ένα πρωταγωνιστισμό στη Δυτική Μακεδονία και στη χώρα γενικότερα, έχει πολλά κενά. Αυτά τα κενά μπορούν να καλυφθούν πολύ σύντομα. Υποδομές, αποθηκευτικοί χώροι, ψυγεία, διαλογητήρια. Καταλαβαίνετε όλο αυτό το κομμάτι. Απόλυτα. Προέλευση ονομασίας προϊόντος, προστασία γεωγραφικής ένδειξης. Είναι κενά τα οποία μπορούν να καλυφθούν. Μπορεί να παίξει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό το κομμάτι η Αναπτυξιακή Εταιρεία Δυτικής Μακεδονίας. Ο κ. Χασαπίδης έχει αδυναμίες σε αυτό το κομμάτι, γιατί από εκεί προέρχεται. Αυτός είναι ο τόπος, ο χώρος του και γενικά το πεδίο δράσης του. Ο Γιώργος Κασαπίδης έχει αδυναμία
σε όλο τον πρωτογενειακό τομέα. Και στα γεωργικά προϊόντα και στα κτηνοτροφικά, αλλά σε ό,τι έχει, βασικά αγαπάει τη Δυτική Μακεδονία. Ωραία. Θα πρέπει και ετοιμάζουμε. Ξέρετε ότι ήδη έχουμε πάρει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης το κτίριο της κτηνιατρικής υπηρεσίας που υπήρχε και αυτό ετοιμάζει ο Περιφερειάρχης να κάνει και για σεμινάρια και για να μπορέσουν οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι μέσα από εκεί να πάρουν να μάθουν 5 πράγματα και ξανά να γίνει εργαστήριο κτηνιατρικής υπηρεσίας, αλλά προπαντός να έχουν ένα αποκούμπι, να μπορούν να πάνε στο γεωπόνο τους, στον κτηνίατρό τους, να έρθει στο χωράφι τους να τους δει, αλλά πρέπει να καθητοποιήσουν την παραγωγή τους. Να μαζευτούν 5-8 μαζί, μην περιμένουν κανέναν άλλον. Χρηματοδοτικά εργαλεία υπάρχουν. Να φτιάξουν αυτό που εσείς λέτε, την υπεραξία του προϊόντος. Να φτάσει σε ένα τελικό προϊόν και να φύγει από εδώ έτοιμο. Και να καρποθούν αυτοί ακριβώς, την παραγωγή τους. Και να κερδίσει και ο πολίτης καταναλωτής και να κερδίσουν και αυτοί που είναι σαν παραγωγή. Τον υδρότα της οικογένειάς τους να βγάλουν και να είναι πιο ξεκούραστοι και πιο καλά αμοιβόμενοι. Ωραία. Επόμενο ερώτημα, κύριε Παυλιάρα. Ποια είναι η σχέση σας αλλά και το επίπεδο συνεργασίας με τον κόσμο γενικά της αγοράς? Είστε άνθρωπος της αγοράς, άρα λοιπόν εκεί οι προσβάσεις σας είναι πιο εύκολες και πιο γρήγορες. Είσαστε ικανοποιημένος από τη συνεργασία που έχετε με τους συναδέλφους σας? Να ζητήσω διευκρίνηση τι ακριβώς εννοείτε. Εγώ με τους επαγγελματίες, όλους τους επαγγελματίες, έχω ιδιαίτερα καλές σχέσεις. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες. Υπάρχουν οι κατηγορίες που ασχολούνται με την εστίαση, οι κατηγορίες που ασχολούνται με το εμπόριο, οι κατηγορίες που ασχολούνται, ας πούμε, με τη μεταποίηση. Αυτός όλος ο κόσμος είναι ο κόσμος της αγοράς. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα κομμάτι συνεργασίας με αυτόν τον κόσμο, κοιτάξτε, κύριε Παυλιάρα. Ξέρετε ότι ο Περιφερειάρχης και εγώ δίνουμε όχι χρόνο. Το μυαλό μας είναι στο ιδιωτικό τομέα. Αυτούς πρέπει να στηρίξουμε. Περνάμε την πανδημία τώρα και γνωρίζετε ότι αυτοί που τελικά έχουν πρόβλημα είναι οι επαγγελματίες. Δεν έχει το δημόσιο. Το δημόσιο, οι δημόσιοι πάλι δεν έχασε κανένα φράγκο. Χωρίς βέβαια να υπονοώ κάτι, αλλά αυτούς οι οποίοι έχουν αβεβαιότητα για το αύριο είναι οι μικροεπαγγελματίες. Ναι, το δημόσιο έχει τη βεβαιότητά του. Αυτό είναι γνωστό, το γνωρίζουν οι πάντες. Η αβεβαιότητα είναι στον ιδιωτικό τομέα. Άρα η προσοχή μας, και να πω εδώ ότι δεν πιστεύω να πονάνε περισσότερο οι άλλοι από τον Περιφερειάρχη, από μένα ή από την σημερινή Περιφερειακή Αρχή, τους επαγγελματίες που είναι συνάδελφοί μου, που είναι φίλοι μου. Μην το θέτετε έτσι, γιατί νομίζω ότι αδικήστε όταν το βάζετε. Όχι, έτσι. Όχι. Υπάρχει ένας προβληματισμός, εμείς μια αγωνία, τι ξημερώνει άλλο. Ξέρετε ότι και οι απόψεις μας είναι υπέρ του δυτικού τομέα. Άρα μας ενδιαφέρει πολύ περισσότερο από κάποιους άλλους που βρήκαν ευκαιρία τώρα στα προβλήματα των ανθρώπων αυτών, στην ταλαιπώρια τους, στα πολύ σοβαρά προβλήματα, να παίζουν παιχνίδι. Ναι, εγώ τώρα περιμένω προτάσεις συγκεκριμένες, υλοποιήσιμες, μέχρι εκεί που μπορούμε να φτάσουμε και να μας βοηθήσουν με προτάσεις και όχι να παρασύρουμε τον κόσμο σε προβλήματα. Τα ριζίδικα κυκλώματα ζουν και επιβιώνουν και κερδοσκοπούν, κύριε Παυλιάρα, σε ένα τέτοιο περιβάλλον, σε ένα τέτοιο καθεστώς. Και έρχονται από τον ιδιωτικό χώρο. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που μπορεί να το κάνει για κάποιος ο οποίος ανήκει στο δημόσιο και λόγω του ότι έχει την ευκαιρία την οικονομική, μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία και δημιουργεί ένα τέτοιο κύκλωμα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι. Αλλά είναι μια άλλη κουβέντα αυτή. Καταλαβαίνω απόλυτα, κύριε Παπαδόπουλε, αλλά ζορίζομαι τόσο μέσα μου βλέποντας ανθρώπους να υποφέρουν και να μην μπορούν να δουλέψουν, αλλά μιλάμε για ένα πόλεμο. Όλοι ξέρουμε ότι ο κορονοϊός είναι δίπλα μας. Με θέματα υγείας δεν μπορούμε να παίζουμε. Και δεν είναι μόνο η δικιά μας περιοχή, είναι όλη η Ελλάδα, είναι όλη η Ευρώπη, είναι όλος ο κόσμος. Δυστυχώς θα χάσουμε όλη από αυτή την ιστορία. Σημασία έχει πώς μπορούμε να διαχειριστούμε έτσι που όλοι να βγούμε ζωντανοί και την άλλη μέρα. Ωραία. Ένα άλλο κεφάλαιο, το οποίο δεν θα το αναγγίσουμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, είναι το κομμάτι της παραγωγής, των παραγωγών, της συγκομιδής, αλλά και γενικά μιας κουλτούρας η οποία δομεί και ταυτοποιεί έναν τόπο και μια περιοχή και πώς μπορεί αυτή η περιοχή και ο τόπος αυτός να πάει μπροστά, ισχυροποιώντας πάρα πολύ και πολύ γρήγορα την οικονομία του. Αυτό το αφήνουμε έτσι κενό, αυτό, κύριε Βαβλιάρα. Εδώ βλέπετε ότι έχουμε τέτοιες προκλήσεις. Φυσικά, έτσι επιγραμματικά το θέλω. Φυσικά και έχουμε. Σας είπα προηγουμένως ότι η Δυτική Μακεδονία είναι παρθένα στη διαχείρισή της και στο να αναδείξουμε τι έχουμε και να κάνουμε δουλειές. Πρέπει ο ιδιωτικός τομέας να μπει μπροστά. Θα ακούσατε προχθές μια παρότρηση του Περιφερειάρχη και δικιά μου
στο να ασχοληθούν άνθρωποι που μπορούν να το κάνουν, που έχουν χρήματα, να κάνουν μια επενδυτική Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα βάλει τα χρήματά της, θα κάνει επιχειρήσεις εδώ, θα έχει θέσεις εργασίας και τα έσοδα ή τα κέρδη να μένουν πάλι στη Δυτική Μακεδονία. Η αγωνία μας είναι πώς θα αναπληρώσουμε θέσεις εργασίας και πώς θα κρατήσουμε εισόδημα στην περιοχή. Και ένα άλλο κομμάτι, τελευταίο ερώτημα, που αφορά τον τουρισμό πάλι και γενικά τον τομέα της Γούνας. Γνωρίζουν οι πάντες ότι η Δυτική Μακεδονία πορεύτηκε με γνώμονα τη μονοκαλλιέργεια της ΔΕΗ και σε έναν βαθμό η οικονομία της στηρίχθηκε στην μεγάλη έτσι, ανάπτυξη και έξαρση που είχαμε στο κομμάτι της Γούνας. Σήμερα τα πράγματα για τη Γούνα είναι πάρα πολύ άσχημα, το περιβάλλον είναι καθόλου αρνητικό και υπάρχουν μεγάλα κενά. Έγινε μια προσπάθεια με ένα business plan, το οποίο δυστυχώς δεν τέθηκε ακόμη σε εφαρμογή, να πάρει μπροστά η μηχανή αυτή που ακούει στο όνομα Γούνα, αλλά δυστυχώς δεν πήρε ακόμη μπροστά. Η Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας, την οποία εσείς εκπροσωπείτε από τη θέση του Προέδρου, έχει ανοίξει ένα περιβάλλον συνεργασίας με το χώρο των γουνοποιών. Δηλαδή, θα τους στηρίξετε το επόμενο διάστημα μέσα από τη διοργάνωση διαφόρων συνεδρίων, διαφόρων εκθέσεων. Και καλή ώρα, μια μεγάλη έκθεση που έχουμε μπροστά μας είναι το Μάρτιο του 2021, η Μη Φούρη, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Ιταλία. Εκεί έχετε πάρει κάποιες αποφάσεις αν θα στηρίξετε τη διαδικασία της Γούνας. Κύριε Παπαδόπουλε, δυστυχώς το 20 δεν μπορέσαμε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα που είχαμε ετοιμάσει. Και για τους υπόλοιπους επιχειρηματίες, αλλά ιδιαίτερα για τους γουναράδες. Οι γουναράδες είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Έχουν μια παρατεταμένη κρίση στο θέμα της Γούνας. Είμαστε δίπλα τους. Είχαμε εντάξει 2 και 1-3 εκθέσεις για να τους στηρίξουμε. Δυστυχώς δεν υλοποιήθηκε καμία. Και το 2021 το ακριβώς το ίδιο θα κάνουμε. Πρέπει να ξέρετε ότι ανέβηκα στην Καστοριά πάρα πολλές φορές, συνάντησα τους γουναράδες με τα όργανα τους, μιλήσαμε με τα θεσμικά τους όργανα, προσπαθήσαμε να βρούμε λύσεις. Η πίεση και από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη προς την κεντρική εξουσία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Περιμένουμε αυτά που μας είπαν ότι θα δοθούν ειδικά για τους γουναράδες, αλλά θα πρέπει να πούμε και κάτι ακόμα και απευθύνομαι πραγματικά στους φίλους και αγαπητούς Καστοριανούς και Βοιώτες γουναράδες. Η Γούνα έχει πολλά προβλήματα και ξέρετε, όταν δεν πάει καλά η Γούνα, δεν πάει καλά και τα δέρματα τα δικά μου. Το γνωρίζω πάρα πολύ καλά το θέμα. Η Γούνα δεν θα χαθεί ποτέ. Υπάρχει. Εμείς έχουμε προβλήματα. Έχει μειωθεί βέβαια ο τζίρος παγκόσμια, αλλά κρατάει σε ένα επίπεδο. Ας κοιτάξουμε κι εμείς τι δεν κάνουμε καλά. Ας κάνουμε κι εμείς κλάστερ μεταξύ μας και να μην κάνει ο καθένας από μόνος του. Και βέβαια όσοι είναι καλά οργανωμένοι και στη Γούνα θα κρατηθούν. Θα πρέπει να δούμε και στην Καστοριά, όπως και στην απολυντοποίηση, στην περιοχή της απολυντοποίησης εδώ, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε εδώ στη Γούνα. Δεν θα επανέλθουμε ποτέ σε αυτά που ήταν πριν 10 χρόνια στη Γούνα. Δεν θα χαθεί μεν, θα συνεχίσει να υπάρχει, αλλά όχι στα επίπεδα ή θα πρέπει να βρούμε και άλλα πράγματα. Να κάνουμε και λίγο φασόν σακάκι, να κάνουμε και κάτι ακόμα. Η τεχνογνωσία υπάρχει. Θα πρέπει να βρούμε λύσεις μεταξύ μας και μεταξύ των επαγγελματιών για το πώς μπορούν να προσπεράσουν και με τη βοήθεια τη δικιά μας καλύτερα τα προβλήματα που έχουν. Είχα προτείνει εδώ και αρκετό καιρό τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας, τον Δημήτρη τον Κοσμίδη, να αξιοποιήσει το επιχειρηματικό κεφάλαιο των περιοχών Κρασνοντάρ και Ροστόφ, όπου εκεί υπάρχουν πόντιοι επιχειρηματίες που μπορούν να δώσουν πολλές οικονομικές ανάσες στην περιοχή της Καστοριάς και στη Δυτική Μακεδονία, όταν έχουμε ανταλλαγές και συνεργασίες στο κομμάτι προώθησης της Γούνας. Το είδε θετικά. Εσείς μια τέτοια διαδικασία τη σκέπτεστε, δηλαδή σκέπτεστε να αξιοποιήσετε το επιχειρηματικό κεφάλαιο που δρά σήμερα στην αγορά της Ρωσίας και είναι ελληνικό? Γνωρίζετε ότι όχι μόνο για τη Γούνα, ναι, μιλάμε για Ρωσία. Αλλά γενικότερα κάνουμε ενέργειες στο να δούμε τους Δυτικομακεδόνες οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε όλο τον κόσμο και έχουν επιχειρήσεις, να μπορούμε να συνεργαστούμε, να μπορούμε να τους αναδείξουμε τα προϊόντα μας που έχουμε και για άποψη τουρισμού να μας στείλουν κόσμο να επισκεφθούν και αυτοί οι ίδιοι, να ξαναδημιουργηθούν τη γενέτειρά τους, αλλά και επαγγελματικά είναι πολλοί οι οποίοι έχουν επιχειρήσεις προϊόντων. Όσο για τη Γούνα, έτσι για να το τελειώσουμε, εγώ θα πρότεινα στους φίλους μου Καστοριανούς, επαναλαμβάνω, γουναράδες και τους βοηώτες, τους χελτιστινούς, να βάλουμε τα πράγματα στο τραπέζι και να δούμε τι λάθη κάναμε κι εμείς.
Πρέπει να διορθώσουμε τα λάθη μας, να πάμε μπροστά με δύναμη, αλλά και να κοιτάξουμε ένας δίπλα στον άλλον να συνεργαστούμε. Κάναμε από το επιμελητήριο, αν θυμάστε, το βιοπαγούρας. Δεν δούλεψε ποτέ ούτε ώρα. Γνωρίζετε γιατί. Γνωρίζω πολύ καλά γιατί. Γιατί κανένας δεν ήθελε να πάει να εκθέσει. Υπάρχουν οι διαχρονικές παθογένειες, οι κομματοκρατίες, τα πολλά άλλα. Είναι κρίμα. Όλα αυτά δεν μπορούμε να γυρίσουμε στο παρελθόν. Τελείωσε. Αλλά τα λάθη μας να μας γίνουν μάθημα για να διορθώσουμε το αύριο. Συμφωνούμε σε αυτό. Τώρα να έτσι επιστρέψω λίγο στα της πανδημίας του κορονοϊού. Θέλω να μου πείτε, σας φοβίζει καθόλου η εξέλιξη των κρουσμάτων, το ότι πραγματικά έχουμε κρούσματα τα οποία καθημερινά αυξάνονται αντί να μειωθούν? Σας φοβίζει γενικά ο κορονοϊός? Με φοβίζει σαν κοινωνία, όχι προσωπικά. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω, όχι πως δεν έχω πρόβλημα, αλλά αν δεν νοιάζει μένα, με νοιάζει για μένα, με νοιάζει για τους δικούς μου ανθρώπους. Για τους οικείους μου, για τους φίλους μου, για τους μεγάλους. Το πρόβλημα είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρό. Βλέπουμε, ξεπετιέται η αρρώστια εκεί που δεν την περιμένεις. Πρόσεχα, έλεγε ο άλλος χθες στη Θεσσαλονίκη ο δικηγόρος, πάρα πολύ. Και όμως για 10 μέρες ήταν διασωληνωμένος. Δεν φαίνεται, είναι αόρατος. Μπορεί να βρει οποιονδήποτε. Για μια φορά ακόμα θα παρακαλούσα όλους μας να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν έχει γυρισμό αυτή η ιστορία αν δεν προσέξουμε όλοι. Η ατομική ευθύνη είναι το πρώτο που μπορεί να μας κάνει να την κρατήσουμε μακριά. Μέχρι το τέλος του χειμώνα στο χέρι μας είναι να την κρατήσουμε έξω. Και βέβαια, αν είμαστε συνεπείς όλοι, θα είμαστε γεροί την άνοιξη για να είμαστε όλοι και να τα ξαναπούμε. Αλλά να κρατηθούμε, να μείνουμε στη ζωή. Και με την προτροπή σας όσο αφορά την ατομική ευθύνη του καθενός, κύριε Βαβελιάρα, σας ευχαριστώ θερμά που απόψε μας τιμήσατε εδώ με την παρουσία σας. Αυτό το τραπέζι του διαλόγου παραμένει ανοιχτό. Βλέπετε, το επιχειρήν στη Δυτική Μακεδονία, αλλά και γενικά η επιχειρηματικότητα και ο τουρισμός είναι σε αλφα-αλφα προτεραιότητα. Είναι αυτά τα οποία μπορούν να αντιστρέψουν το ίδιο αρνητικό κλίμα και να το κάνουν θετικό και αναγεννητικό. Εύχομαι βέβαια να πετύχετε στους στόχους που έχετε θέσει και να έχουμε το επόμενο διάστημα μόνο θετικά αποτελέσματα. Κύριε Παπαδόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση που είχαμε. Μου δόθηκε η ευκαιρία να επικοινωνήσω με τον κόσμο. Και βέβαια θα πρέπει να πω ότι όσο πιο γρήγορα τελειώσουμε με τα προβλήματα αυτά, τόσο πιο γρήγορα θα ξαναπάρουμε μπρος, θα ανεβεί η ψυχολογία μας, γιατί ξέρετε, η επιχειρηματικότητα κατά 50% είναι ψυχολογία. Κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν είναι και τόσο εύκολο να βάλεις κάποιον να πάρει μπρος. Σωστά, τώρα η ψυχολογία είναι στο... Αλλά έχει πέσει τέλειος. Γι' αυτό ας έρθουμε κοντά ένας τον άλλον, ας ενωθούμε όσο γίνεται περισσότερο για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα. Η ισχύς είναι τη ενός εξάλλου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε να περάσουμε στο δεύτερο μέρος του απόψινού του τηλεοπτικού διαλόγου. Στο στούντιο της τηλεόρασης του Guest Channel θα βρίσκεται ο Δημήτρης Οντέτης, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Κοζάνης και των Κέντρων Υγείας Νομού Κοζάνης και εκπρόσωπος στο Γενικό Συμβούλιο της ΑΤΔΗ. Διαφημίσεις και πάλι μαζί.